τις καλύτερες εντυπώσεις αφήνει η ταινία του Στράτου Στασινού «Πέρα από τη Λίμνη» που προβάλλεται από χθες και στην Άρτα. Πέρα από τη Λίμνη είχαν την ευκαιρία να βρεθούν για λίγο όσοι παρακολούθησαν χθες βράδυ την ομώνυμη ταινία του Στράτου Στασινού. Νεράιδες και ερικά, γη και ουρανός, φως και σκιές. Μια ατμοσφαιρική ταινία που συνταξίδευε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θρύλοι και παραδόσεις, θρησκεία και παγανιστικά στοιχεία. Αντιθέσεις και συνθέσεις, όλα τόσο όμορφα ταιριασμένα. Δύο κόσμοι, ονειροβασίες, φόβοι και ελπίδες. Εικόνες θαυμάσιες, γεμάτες με φύση, γεμάτες ήπειρο. Μοιραίες συναντήσεις και ανεξέλεγκτες σκέψεις. Συγκινητικό για μένα, γιατί είναι ο τόπος μου. Από εδώ ξεκίνησε σχεδόν η ιστορία αυτής της ταινίας, με την έννοια ότι και το σενάριο που έγραψε είναι πάνω σε αυτόν τον τόπο, αφορμή και χώρος δηλαδή για να γράψω μια ιστορία, ήταν πάλι η Άρτα. Και βεβαίως είναι συγκινητικό το να βρίσκουμε στην πρώτη προβολή της ταινίας στην Άρτα. Ο Στράτος Στασινός αναφέρεται και στις λεγόμενες εμπορικές ταινίες με τηλεοπτικές καταβολές. Θα απαντούσα με κάτι που είχε γράψει κάποτε ο παλιός δημοσιογράφος Σπύρος Μελάς. Αίμα και τα γνωστά. Άρα δεν, η ταινία αυτή δεν είναι αυτής φιλοσοφίας, δεν είναι τηλεοπτικής φιλοσοφίας ταινία. Το αντίθετο είναι μια ταινία ουσίας, θα την έλεγα, έχοντας σαν θέμα ένα σύγχρονο, ας το πούμε έτσι, ελληνικό παραμύθι που αγγίζει και κάπως την παράδοση. Εκείνο που φαντάζομαι όμως και εικάζω είναι το ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας παιδείας τηλεοπτικής που πέρασε στον κόσμο, στο κοινό και που καθόρισε πλέον σχεδόν και τη μοίρα του ελληνικού κινηματογράφου ως προς την αποδοχή, την εμπορική που μπορεί να έχει. Ως προς την ποιοτική θα επιμείνω και εγώ και άλλοι σκηνοθέτες επιμένουν ότι δεν μπορεί να κάνουμε μόνο εμπορικά πράγματα, πρέπει να κάνουμε και κάποια άλλα που αγγίζουν και τις ψυχές μας. Μεταξύ των φίλων και των θεατών και η Δημοτική Σύμβουλος Αρτέων Όλγα Γεροβασίλη. Παλιός φίλος του Στράτος, αγωνιστής ρομαντικός καλλιτέχνης, με ήπιον τόνων, σημαντικός πολύ. Μια πολύ σημαντική ταινία, η οποία προβάλλει και την περιοχή μας, αλλά αναδεικνύει και το ταλέντο του Στράτου. Θα πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια όλοι οι Αρτινοί. Χρειάζονται τη συμπαράστασή μας αυτού του τύπου, ειδικά οι καλλιτέχνες. Επίσης στην ταινία πρωταγωνιστή και φίλος, παλιός φίλος επίσης και αυτός ρομαντικός αγωνιστής, ο Χρήστος Καλαβρούζος, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό. Γεννώντας από την αίθουσα, φεύγεις με ένα διόρατο χαμόγελο στα χείλη. Είναι σίγουρο πως πολλών η σκέψη είναι ακόμα εκεί. Ταξιδεύει, θέλει να φτάσει πέρα από τη Λίμνη.